Ελίζα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Τι γίνεται τελικά με τον Ερντογάν? Τη μία δεν εμφανίζεται, μετά εμφανίζεται λίγο οχρός. Δεν είμαι γιατρός, αλλά τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικοί. Σήμερα πάλι δεν εμφανίζεται. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ερντογάν? Σήμερα κύρωσε μία παρουσία που θα είχε σε γένεια γέφυρα στα Άγανα και θα συμμετέχει σε αυτήν μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτό είναι πολύ σπάνιο για τον Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν συνήθως παρίσταται σε γένεια έργων υποδομών, γιατί άλλωστε και έτσι προωθεί και την προεκλογική του εκστρατεία. Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη, όταν ένιωσε αδιαθεσία στη συνέντευξή του σε εκπομπή που έδινε στον τηλεοπτικό σταθμό. Ακύρωσε μετά διακόπη εκπομπή για 15-20 λεπτά. Ο ίδιος το απέδωσε, έλεγε ότι είναι χείωση και ότι έχει πιεστεί πολύ από την προεκλογική του εκστρατεία και ότι είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Χθες εντωμεταξύ ήταν και τα εγγένεια για τον πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιου, στο οποίο ο Ερντογάν ετοίμαζε φιέστα ουσιαστικά, γιατί ήθελε να είναι φυσικά και ο ίδιος και υποτίθεται πως θα πήγαινε εκεί και ο Πούτιν. Αλλιώς θα υπολόγιζε, αλλιώς του ήρθανε τελικά του Ερντογάν, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς, και στην τηλεδιάσκεψη την χθεσινή, στην αρχή ήταν να γίνει στη 1.30 και τελικά με ανακοίνωση της Προεδρίας αναβλήθηκε για τις 4.00. Ναι, μας έκανε κακό και εδώ στην εκπομπή τη δικιά μας, γιατί περιμέναμε ότι θα είναι πάνω κάτω στο χρόνο που διαρκεί η εκπομπή, αλλά τελικά με τις ακυρώσεις, αναβολές, το ένα τ' άλλο, δεν καταφέραμε να έχουμε κάποια εικόνα από την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο Πούτιν τη χαρακτήρισε, μέσω τηλεδιάσκεψης βέβαια που μιλήσανε, ότι είναι στο δρόμο της αναγέννησης των καλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Ναι, βέβαια. Ο Πούτιν είπε ότι το έργο ενισχύει και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και πρόκειται, είπε, για ένα εμβληματικό έργο. Η Ρώσατομ έχει δώσει την τεχνολογία, τη ρωσική. Και είχε πει ο Πούτιν ότι αποφέρει αμοιβαία οικονομικά ωφέλη και συμβάλλει στην ενίσχυση της πολύπλευρης σχέσης μεταξύ των δύο κρατών. Να πούμε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο είναι 300 χιλιόμετρα περίπου από το επίκεντρο του σεισμού, τον 8 Ρίχτερ, έτσι, σημειωτέντα, του Φεβρουαρίου. Ναι, και σύμφωνα με τους... γιατί να θυμίσουμε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είναι μια κρατική ρωσική εταιρεία, η Rosatom, η οποία έχει δηλώσει, έχει πει τουλάχιστον, ότι η κατασκευή αντέχει ακόμη και 9 Ρίχτερ. Για να φύγουν οι αμφιβολίες και οι φόβοι που ενδεχομένως να εκφράζονται για πιθανό, γιατί το είπες πάρα πολύ σωστά, ότι είναι μια όχι σεισμογενή περιοχή. Είδαμε τι συνέβη με τους φωνικούς σεισμούς, είναι πάρα πολύ κοντά, για να φύγουν οι φόβοι ενδεχομένως και των Τούρκων αλλά και των γειτόνων τους, όπως παραδείγματι η Κύπρος, γιατί είναι σχεδόν απέναντι από την Κύπρο το σημείο που ναι, είναι το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεν είναι αυτά που λένε για το Ιράν κτλ. Και ενώ οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν και άλλο πυρηνικό εργοστάσιο, αν δεν κάνω λάθος, σε Σινόπη, αλλά η τεχνολογία δεν θα είναι ρώσικη αυτή τη φορά, θα είναι γιαπωνέζικη, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Τι λέγεται τώρα για το θέμα της υγείας του Ερντογάν, τι ακριβώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον προεκλογικό αγώνα, έτσι? Ακριβώς, να πούμε ότι οι εκλογές είναι στις 14 Μαΐου. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Υπήρχε και μια θεωρία ότι πέστη καρδιακό επεισόδιο, αλλά αμέσως το διέψευσε η τουρκική προεδρία. Ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠ, ο Μέρτσελίκ, είχε πει ότι είναι ανήθικη παραπληροφόρηση, ενώ ο Φουάτ Οκτάι επανέλαβε ότι το επεισόδιο του Ερντογάν οφείλεται σε κάποιο κρύωμα και ότι έχει κάποιες διαταραχές στο στομάχι. Ωστόσο, ναι, για υιογενή γαστρεντερίτιδα μίλησε το Υπουργείο Υγείας κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, αυτή η πληροφορία είναι επίσημη. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι γίνεται και με τον κύριο Ερντογάν. Πάντως, αυτό που λες εσύ είναι σημαντικό για τις εκλογές, αυτή η κατάσταση του Ερντογάν. Υπάρχει προβληματισμός και στους αναλυτές της φιλοκυβερνητικής παράταξης για το πώς μπορεί να επανέλθει δυναμικά στον προεκλογικό αγώνα και το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει και όλους και τους ψηφοφόρους, γιατί μπορεί να σκέφτεται κατά πόσο μπορεί να περιορίσει και τις ικανότητές του στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά και στο κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Απλώς επίσης να τονίσουμε ότι και έχει πλέον ο Ερντογάν και μια αντιπολίτευση που δεν είναι αμελητέ, είναι δυναμική πλέον. Είναι ο Κιλιτζάρογλου, μάλιστα στις δημοσκοπήσεις είναι μπροστά. Και πλαισιώνεται και από τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, και είναι και η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, η Μεράλα Ξανέτ, στην οποία γίνονται διάφορες επιθέσεις στα γραφεία του κόμματος αυτόν τον καιρό.
Ναι, έχουμε δει τις επιθέσεις που έχουν γίνει, ναι, και έχει κατηγορήσει η κυρία Ξενέρτο το φιλοκυβερνητικό σχηματισμό ότι είναι, κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Βέβαια, το έχουν αρνηθεί οι ερντογανικοί, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, Ελίζα, και το επόμενο διάστημα.